Πάμε τώρα στην Κίνα, κυρίες και κύριοι, γιατί προκαλούν πραγματικά παγκόσμιο σοκ οι αδιανόητες εικόνες που έρχονται από την χώρα και δείχνουν τα στρατόπεδα καραντίνας που έχουν στηθεί για χιλιάδες κατοίκους που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, έγκυες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, φυλακίζονται για τρεις εβδομάδες μέσα σε μεταλλικά κουτιά και μπορούν να βγάζουν έξω μόνο το κεφάλι τους από ένα στενό παράθυρο για να παίρνουν ένα πιάτο φαγητό. Εικόνες που σοκάρουν στην Κίνα. Οι αρχές στείλουν στρατόπεδα καραντίνας για όσους νοσούν. Οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Προσωπικό με ειδικές στολές προστασίας μεταφέρει τρόφιμα στους εγκλήστους των στρατοπέδων. Τοποθετούν τα έτοιμα γεύματα έξω από τα στενά μεταλλικά κουτιά. Οι έγκλειστοι πρέπει να βγάλουν το κεφάλι τους από τα μικρά παράθυρα για να πάρουν το γεύμα τους ή να τους εξετάσει ο γιατρός. Μέσα σε αυτά τα δωμάτια που μοιάζουν με κουτιά, αναγκάζονται να περάσουν τρεις εβδομάδες απομόνωσης, πληρώνοντας μάλιστα ένα μεγάλο ποσό από την τσέπη τους. Οι αρχές χτίζουν συνεχώς νέα στρατόπεδα καραντίνας, μεταφέροντας εκεί ετοιμόγενες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Η κατάσταση εντούτοις και εκτός των στρατοπέδων είναι δραματική.